και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια εκπομπή εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο παίζει επανάληψη και Κυριακή είναι live η εκπομπή. Εδώ έχω θέμα 5 με 6 το απόγευμα. Ο Αλέξανδρος Κοντοπίδης και ο Γιάννης Μπουρσινός είναι οι νέοι πίσω από τη νέα επιτυχία του YouTube καναλιού με το όνομα Ponchi Room, που φυσικά σαρώνει σε κλικ σε όλη την Ελλάδα. Πολλοί από εσάς που μας παρακολουθείτε ήδη τους γνωρίζετε, αλλά κάποιοι που δεν τους γνωρίζετε θα μάθετε σήμερα, θα τους γνωρίσουμε εδώ παρέα με εσάς στο στούντιο της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Με ένα ιδιαίτερο λοιπόν χιούμορ, όπως διαβάζω, δοσμένο μέσω βίντεο επιστολών στο YouTube, που όπως σας είπα και πριν συγκεντρώνουν χιλιάδες κλικς, ο Αλέξανδρος, σε συνεργασία με τον συνεργάτη του, τον Γιάννη, καυτηριάζουν μια σειρά προσώπων της ελληνικής πραγματικότητας, όπως ο Σταν, ο Παντελής Παντελίδης, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Αρετή και Τιμέ, ο Γιώργος Πρίντεζης, η Πάολα, η Ντέμι και πολλούς άλλους. Ο Αλέξανδρος είναι 28 ετών, κατάγεται από την Άξο και έχει μεγαλώσει στο Περιστέρι, ενώ μένει στα Νολιώσια. Και είναι εδώ σήμερα μαζί μας στο στούντιο και θα τον καλησπερίσω. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα, τι κάνετε. Και σε ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση να έρθεις. Και εγώ ευχαριστώ που τους είπατε πού να έρθουν να με βρούνε. Πού να έρθουν να σε βρούνε. Στα Νολιώσια, ναι. Ξέρεις κάτι, όταν ανακοίνωσα στους συνεργάτες μου ότι θα ήθελα μάλλον, τους το είπα, ότι θα ήθελα να κάνουμε μια συνέντευξη κάποια στιγμή με τον Αλέξανδρο το Κοντοπίδη. Μου είπανε στην αρχή, μα είναι δυνατόν να έρθει, και τους λέω ότι θα κάνουμε μια επικοινωνία και αν θελήσεις να έρθεις, ναι, θα έρθεις. Και σήμερα λοιπόν βρίσκεσαι ορίστε εδώ. Να αρχίσουμε όμως με το YouTube και να σε ρωτήσω, καταρχάς, πώς άρχισε αυτή η ιδέα. Δηλαδή, λέτε ένα πρωί να κάνουμε ένα σκέτς, να κοροϊδέψουμε κάποιους ανθρώπους, σε εισαγωγικά το βάζω, ναι, να το κοροϊδέψουμε, και να το δημοσιεύσουμε στο YouTube να δούμε πώς θα πάει. Δηλαδή, θέλω να θυμηθείς το πρώτο σκέτς που έκανες και ανέβασες στο ναι, YouTube. Αρχικά, εμείς κάναμε βίντεο κλιπ και ασχολιόμασταν βασικά με βίντεο και φωτογραφία αυστηρά. Και τα πρώτα βίντεο που βγήκανε ήταν ο τρόπος μας να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε πελατολόγιο. Γι' αυτό και είχαμε μια εκπομπή που παίρναμε συνεντεύξεις, ψεύδο συνεντεύξεις από διάφορους μουσικούς. Και γιατί με αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν ήμουνα σατήριζα το μοτίβο του δημοσιογράφου. Mm-hmm. Και ήταν ο τρόπος μας να ανοιχτούμε γρηγορότερα σε αυτό το χώρο. Από αυτό άρχισε. Μετά είδαμε ότι το κωμικό στοιχείο τονίστηκε, το προσέξανε και. Αυτές τις συνεντεύξεις που έπαιρνες πρώτα από τους μουσικούς, τις ανέβαζες στο YouTube. Ναι, στο κανάλι, όλα στο κανάλι. Ναι, και από εκεί λοιπόν μετά λες ότι δεν αρχίζω και κάποια comedies, έτσι, πώς γίνονται αυτά. Από εκεί και πέρα, αφού είδαμε ότι είχε απήχηση, φτιάξαμε διάφορες σειρούλες, ας πούμε, κομικές, οι επιστολές, τα online και αυτά. Και φτάσαμε στο σήμερα, ας πούμε. Πόσο καιρό δημοσιεύεται βίντεο στο YouTube, δηλαδή, ναι, πότε αρχίσαν αυτές οι ψεύδο συνεντεύξεις, οι συνεντεύξεις με τους. Ναι, 2 χρόνια είναι τώρα. Είναι 2 χρόνια. Ναι. Mm-hmm. Και πριν από αυτό έκανες κάτι άλλο, είχες κάποια άλλη δουλειά. Πριν από αυτό έκανα διάφορες δουλειές. Έχω βρεθεί από σερβιτόρος μέχρι ασφαλιστής, ας πούμε. Και ασφαλιστής. Απλά, ναι, δεν σου τέριαζαν αυτές οι δουλειές, να φανταστώ. Κοίτα, και όποιος και να με βλέπει θα καταλάβει ότι δεν μου τέριαζαν. Όχι, εντάξει, μωρέ. Σερβιτόρας, εντάξει, όλους πάει. Ασφαλιστής δεν το είχα καθόλου. Δηλαδή, προσπαθούσε να ψήσει τον κόσμο να αγοράσει ασφάλειες. Ήμουν πολύ παράτερος, ναι, και σαν εικόνα. Δηλαδή, θυμάμαι μια φορά είχα φορέσει ένα blazer σακάκι του Ωνάση, αν θυμάσαι. Ναι, ναι. Με τα μεγάλα τα. Και ήμουνα 21 χρονών, ξέρω εγώ. Και μέσα σε όρος ηλικίας στο γραφείο ήταν 50. Και δεν μου μιλούσε κανείς. Καταλαβαίνανε, λέει, το παιδί έχει πρόβλημα τώρα. Λέει, άστονα. Και προσπαθούσα να το πω μεγάλο. Σχολείο που πήγε. Σχολείο πήγα στο ΙΑ, στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι. Εκεί στην τρίτη ηλικίου που πάνω κάτω οι περισσότεροι αποφασίζουν τι θέλουν να κάνουν στη, ναι, ζωή τους. Κάνει. Τι σκεφτόσουν, α? Τίποτα. Ό,τι να είναι. Τίποτα σκεφτόμουν. Γενικότερα είχα μια αμφιβολία. Ήσουν καλός μαθής.
Ναι, άμα παρακολουθούσα. Δηλαδή, α, δεν πάταγες. Δεν πάταγα. Πάταγα μόνο. Εντάξει, είχα. Κοίτα, ήμουνα σε ένα άλλο γυμνάσιο, με διώξανε από το πρώτο γυμνάσιο. Πήγα στο δεύτερο γυμνάσιο. Με το που πάτησα στο δεύτερο γυμνάσιο, έφαγα μια πενταήμερη αποβολή. Δηλαδή, είχα τέτοια θεματάκια. Ήμουν ανήσυχος. Και η βαθμή δεν ήταν τόσο καλή, όχι. Και όχι, δεν είχα. Δεν σκεφτόμουν κάτι για μετά. Έλεγα. Θα τελειώσω πια σε δουλειά, πάω στρατό. Ναι. Στρατό έχεις κάνει. Ναι. Πρέπει να κάνουμε στρατό ή όχι. Καλή ερώτηση αυτή. Δεν θα έπρεπε. Δεν σου μαθαίνει δηλαδή κάτι ο στρατός, πιστεύεις? Σου μαθαίνει. Όλα σε διδάσκουν. Άμα μπει σε ένα πλαίσιο και πρέπει να λειτουργήσει με έναν αλφα τρόπο, είναι και μαθήματα χαρακτήρα, είναι και άλλα πράγματα, ξέρω εγώ. Στην πράξη θα δεις αν σου μαθαίνει κάτι ο στρατός, όντως. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά σου λέω, η απάντησή μου είναι δεν θα έπρεπε. Σε έναν ιδανικό κόσμο. Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Όχι. Να οι γονείς σου ήταν άνθρωποι χαλαροί μαζί σου, δηλαδή, ξέρεις για ποιο λόγο το ρωτάω, μου λες στην τρίτη ηλικίου δεν με νοιάζει τίποτα. Ήταν μια οικογένεια, είναι μια οικογένεια, εν πάση περιπτώσει, τότε, για τότε ρωτάω, σε πίεζε ότι πρέπει στη ζωή σου να ακολουθήσεις ένα συγκεκριμένο δρόμο, για παράδειγμα να γίνεις επιστήμονας ή να πας στο εξωτερικό ενδεχομένως. Το είχαν αυτό ή ήταν οι γονείς που λένε, παιδί μου κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σε φωτίσει ο Θεός, που λένε. Όχι, εντάξει. Ο πατέρας μου είχε φύγει από όταν ήμουν εγώ 7, είχε κοιμηθεί. Η μητέρα μου είχε μόνο τη γνωστή ανησυχία της μάνας τώρα και τι θα κάνεις και πώς και γιατί. Και εγώ είχα μια έπαρση μέχρι τα θα. Τι, δηλαδή θα κάνω τα πάντα, δεν είχα σχέδιο, απλά έτσι αντιδρούσα. Και το είχαμε μόνιμα αυτό. Στην πίεση με είχε η μάνα μου. Αλλά τελικά ακολούθησε αυτό που θέλεις και κάνεις αυτό. Ναι, εξελίχθηκε έτσι. Και κάνεις αυτό που θέλεις εσύ. Ωραία. Για πες μου τώρα, πώς περνάει μια μέρα σου, μια καθημερινή. Θα σηκωθείς το πρωί, με το Γιάννη θα σκεφτείτε τι θα κάνετε. Αυτό γενικότερα με το πρόγραμμα δεν το έχουμε με το Γιάννη καθόλου. Ξυπνάς ό,τι ώρα να είναι δηλαδή. Όχι, γενικά ξυπνάμε νωρίς. Πώς κάθεται, πάντα ξυπνάμε νωρίς. Αλλά δεν έχουμε πρόγραμμα τύπου τώρα θα κάνουμε brainstorming, τώρα αυτό, τώρα το άλλο. Και είμαστε ψιλοχαμένοι γενικότερα, είναι μέχρι να μας κατέβει κάποια ιδέα. Δηλαδή, δεν τηρούμε. Φαινομενικά, δεν έχουμε πρόγραμμα. Δεν έχουμε στάντα πράγματα που κάνουμε. Παίζει όλη μέρα να είμαστε μέσα στο σπίτι και να κοιταζόμαστε. Μέχρι να κατέβει κάτι και να σχηματοποιήσουμε μια ιδέα. Ή παίζει να χαθούμε για κανένα δεκαήμερο, ας πούμε. Και να μετά ξαφνικά και τηλέφωνα. Να πέσει τηλέφωνο μετά από 10 μέρες και να πούμε αυτό και αυτό, ξέρω εγώ. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν θέλεις να χρησιμοποιείς το κινητό τηλέφωνο. Α, ναι. Για ποιο λόγο? Δεν έχω. Δεν έχεις, κινητό. Δεν έχεις. Για ποιο λόγο? Γιατί μου το έκλεψε μια χορεύτρια. Και από εκείνη έτσι την υποπτεύομαι. Ημέρα, από εκείνη την ημέρα δεν το ξανά. Γενικά δεν το είχα εγώ ούτε με το κινητό, ούτε με τις τεχνολογίες τα έχω. Ζούμε όμως σε μια εποχή που... Ισχύει, στην εποχή της τεχνολογίας. Μου έκανε εντύπωση αυτό, διότι γνωρίζω ότι ο Γιάννης είναι ο άνθρωπος ο οποίος πολλές φορές για να σε βρούμε πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί του. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό. Επειδή είσαι στο διαδίκτυο, δραστηριοποιείσαι στο διαδίκτυο, παρόλα αυτά λες όχι στο κινητό. Σε πολλά πράγματα λέω όχι, αλλά και σαν άνθρωπος. Γιατί α το δώσω ένα παράδειγμα, μου μιλήσανε στο Facebook. Το σοκουστή χαζό, αλλά σοβαρά μιλάω. Και κάτι με ένα μήνυμα, έστειλα εγώ ένα μήνυμα και μου γράφουνε spam. Μου λέει. Στο Facebook το σύστημα. Ναι, ναι. Και μου γράφουνε spam. Και εγώ δεν ξέρω ακόμα τι είναι το spam. Και λέω δηλαδή. Και μου λέει πλάκα κάνεις, ας πούμε. Τύπου ότι αποκλείεται, με δουλεύεις. Αλλά δεν έχω σχέση, δεν ασχολούμαι. Δεν με ενδιαφέρουν, γι' αυτό δεν ξέρω. Εννοείς δεν ασχολείσαι με κάποια κομμάτια της τεχνολογίας που έχουν να κάνουν με τις τηλεπικοινωνίες, με τα χακαρίσματα. Αυτό καταλαβαίνω τώρα. Ναι. Όχι ναι, ότι δεν γνωρίζεις από τεχνολογία. Γνωρίζω τόσο όσο χρειάζεται να γνωρίζω εγώ για να κάνω αυτό που κάνω, ας πούμε. Όχι ότι κάτι παραπάνω. Ωραία, για πες μου τώρα, για να γυρίσετε ένα βίντεο, να φτιάξετε ένα βίντεο στο Ponzi Room. Γιατί Ponzi, τι σημαίνει Ponzi? Είναι ο Ponzi. Ο Ponzi. Είναι ένας εγκληματίας, είχε κάνει μια οικονομική απάτη και στον ποινικό κώδικα της Αμερικής. Ναι. Το είδος της απάτης αυτής ονομάστηκε Ponzi Scheme, ας πούμε. Τώρα γιατί. Ναι, γιατί. Και ήταν δικιά σου επιλογή, δικιά σου επιλογή. Ναι, ήταν δικιά μου. Γιατί ο Ponzi? Είχα δει μια φωτογραφία του και με γοήτευσε σαν κακοποιός.
πολύ στυλάτος, πολύ και τα λοιπά. Και ανήκει σε αυτή την κατηγορία των, των κακοποιών που λέγονται con artists, confidence tricksters. Και όχι, τίποτα, με εγωίτεψε πάρα πολύ. Το έβαλα. Και το σκέφτηκες. Ναι, δεν το πολύ σκέφτηκα. Έτσι. Λοιπόν, εσείς φτιάχνετε ένα βίντεο, το ανεβάζετε στο YouTube και μπορεί μέσα σε μία εβδομάδα να έχει κάνει πάνω από 100.000 views. Εγώ, τουλάχιστον όλη αυτή την εβδομάδα που παρακολουθώ τα βίντεό σας, βλέπω 175-180.000, τραβάει. Πώς το γυρίζετε λοιπόν και πόση ώρα σας παίρνει για να το φτιάξετε αυτό και να το ανεβάσετε στο YouTube? Ναι, βασικά είναι ανάλογα, αλλά έχει τύχει από 10 λεπτά συνεννοημένο πράγμα. Μέχρι και μια ώρα, επειδή χαζολογάμε και σταματάμε και σκεφτόμαστε κτλ. Αλλά δεν μας παίρνει ιδιαίτερα πολύ. Άπαξη. Πιο πολύ είναι το brainstorming, δεν είναι τίποτα. Ναι, και το story αυτό το οποίο θα πεις για να βγει, ναι, το βίντεο αυτό, είναι κάτι το οποίο σου βγαίνει εκείνη τη στιγμή, είναι κάτι το οποίο το έχεις γράψει από πριν? Ναι, υπάρχουν κάποια σταθερά πράγματα και από εκεί και πέρα τα σημεία ενώνονται με αυτό το σχεδιασμό, ας πούμε. Και κρατάμε την καλύτερη version, ας πούμε, για εμάς. Για σας και στη συνέχεια το ανεβάζετε. Ναι. Ειδήσεις παρακολουθείς? Ρώτα με. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η σχέση με την τηλεόραση ποια είναι? Εντάξει, δεν έχω τηλεόραση. Δεν παρακολουθώ όπως πολλοί άλλοι. Γιατί υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή που παρακολουθεί για ειδήσεις, σου μιλάω πάντα. Κάποιοι μαθαίνουν από τηλεόραση και κάποιοι άλλοι έχουν κλείσει πια τηλεόραση και προτιμούν το διαδίκτυο. Ναι. Άρα, να βγάλουμε στην άκρη τηλεόραση και να πούμε ότι ενημερώσεις από το διαδίκτυο ή δεν ισχύει ούτε αυτό? Τι προτιμώ ή τι θα έπρεπε, αυτό με ρωτάς? Όχι, εσύ προσωπικά. Είπαμε ειδήσεις, ναι, δεν πολύ παρακολουθείς, αλλά όταν μπαίνεις στο διαδίκτυο... Είναι η ίδια λογική με το τηλέφωνο. Δηλαδή, ναι, δεν ασχολούμαι άμα δεν γίνει κάτι είδηση-είδηση πραγματική, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν μου αρέσει όλο αυτό. Δεν θα ήμουν ποτέ σχολαστικός να κοιτάξω και τις ειδήσεις συγκεκριμένη ώρα και να κάτσω να παρακολουθήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι θεωρείς είδηση? Έλα μου, ντε. Τι θεωρώ είδηση? Ναι. Τώρα δεν μπορώ να σου περιγράψω ακριβώς. Άμα την ακούσεις θα σου πω όμως. Δηλαδή μπορούμε να ακούσουμε διάφορες ειδήσεις που είναι ένα αναμάσιμα παλαιότερων ή κάτι σε δουλειά να βρισκόμαστε, ας πούμε. Αυτά όλα τα καταλαβαίνω, δεν είναι ακριβώς είδηση, είναι απλά να είμαστε σε μια αλφα επαφή. Είδηση... Σίγουρα δεν ήταν αυτό του Σιγκελάκη που βγήκε και είπε ότι είναι ομοφιλόφιλος, ας πούμε. Δηλαδή, 200 χρόνια δημοσιογράφος και κίνηση θάρρους χαρακτηρίστηκε αυτό, ότι... Βγήκε και είπε αυτό. Δηλαδή, τι θα αλλάξω, θα βγει ο Σιγκελάκης με ροζ μπλουζάκι? Όχι. Μάλιστα. Θέλω να σου πω, αν και ο Σιγκελάκης βέβαια ποτέ δεν ήταν στη δημοσιογραφία του, ήταν σε πιο πολιτιστικά θέματα, τέτοια. Ναι, όχι, έκανε ανταποκρίσεις. Απλά μου ειδήσει θα ήταν να μου βγει κάποιος και να κάνει μια κίνηση θάρρους και να πει κάτι που να πονέσει και να προκαλέσει ένα άλλο αλφα. Το γεγονός. Βγήκε ας πούμε και ο Βαλιανάτος και είπε ότι είναι ο φορέας του AIDS. Αυτό πώς το σχολιάζεις? Αυτό... Το συνδέω με, ναι, την ομοφιλοφιλία, ναι, που είπες για το Σιγκελάκη. Σιγκελάκη, το μόνο που λέω ήταν επειδή γενικότερα η δημοσιογραφική ιδιότητα. Δηλαδή δεν θα έπρεπε αυτό να σε χαρακτηρίζει, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Βγες και πες μου κάτι για μια τράπεζα, για ένα κάτι. Μην μου λες τώρα τι κάνεις στο κρεβάτι σου. Λοιπόν, ο Βαλιανάτος τι, που βγήκε και είπε ότι είναι φορέας, αυτό είναι κίνηση θάρρους. Είναι κίνηση θάρρους. Ναι, ναι, ναι. Η διαφορά ποια πιστεύεις ότι είναι μεταξύ της τηλεόρασης και του διαδικτύου? Το διαδίκτυο δεν ελέγχεται ακόμα από καναλάρχες. Δεν έχουν να λαμβάνουν ακόμα. Αυτά που θα ήθελα να αναλαβαίνουν, ας πούμε, για να πεις ότι κάνουν. Γιατί μεγάλα ειδησιογραφικά site, ποιος μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν ελέγχονται από... Όχι, όχι. Ναι, δεν έχουν όμως, και πάλι, δηλαδή το... Δεν έχουν συγκεκριμένες θέσεις, ας πούμε. Τώρα εσύ λες μεγάλα ειδησιογραφικά site όπως... Για παράδειγμα, όπως είναι, ας πούμε, το Βήμα, ξέρω εγώ. Δεν είναι ένα μεγάλο ειδησιογραφικό site. Α, έτσι, ναι, οκ. Ναι. Okay. Αυτό. Το Έθνος. Ναι, αυτό. Μα έχουν και διαδικτυακά παράλληλα αυτό τα μεγάλα κανάλια. Ναι. Αλλά δεν έχουν τέτοια ισχύ. Εννοείς δεν έχουν ισχύ προς τον κόσμο έξω? Δεν έχουν δυναμική. Δεν έχουν δυναμική. Και... Άμα κάνω εγώ δυναμική, έχω εγώ δυναμική, ας πούμε, που δεν είμαι κανείς και απλά εμφανίστηκα και χτύπησα κανένα δύο νούμερα.
Δηλαδή, αυτό είναι θέμα για τον εκάστοτε καναλάρχη. Το να μπορεί οποιοδήποτε να πλήττει το. Να έχει ανταγωνισμό με τον οποιοδήποτε, ας πούμε. Τον πουθενά, ας πούμε. Έτσι φαντάζομαι, έτσι. Και. Τι με ρώτησες εξ αρχής, γιατί χάθηκα τώρα. Η διαφορά που μεταξύ διαδικτύου και τηλεόραση. Και ναι. Είπες. Εντάξει, η τηλεόραση τι είναι, τα κανάλια τι είναι, επιχείρηση. Δεν είναι μόνο. Και να πάει μπροστά μια επιχείρηση είναι, θέλει κέρδος. Αλλιώς κλείνει το μαγαζάκι. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Οπότε. Το διαδίκτυο είναι, έχει την ίδια λογική. Αλλά δεν έχει ακόμα βασιλιάδες, φαντάζομαι, εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, το chat έχει πάρει φωτιά. Ψέμα. Λέει ο καθένας στα δικά του. Άλλοι σχολιάζουν, άλλοι ρωτούν. Κυρίες και κύριοι, όπως παρακολουθείτε, κάτω ακριβώς από την οθόνη υπάρχει ένα συγκεκριμένο κουμπί που λέει πατήστε εδώ για να μπείτε στο chat του Zoogla.gr. Εκεί, στη Zoogla TV, με συγχωρείτε, εκεί μπαίνετε. Έχω μπροστά μου όλα τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Υπάρχει και η άλλη πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει, ask.fm/ έχω θέμα. Και εκεί μπορείτε να μπείτε σε αυτό το URL και να κάνετε τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας προς τον Αλέξανδρο Κοντοπίδη. Πολιτική άποψη να τολμήσω να ρωτήσω αν έχεις. Μα προσπαθούν να μου προσδώσουν πολιτική ταυτότητα, Σόνι και ναι. Γιατί έτσι είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα, είσαι γάβρος ή βάζελος, πες μου. Αλλιώς δεν μπορώ, δεν αντέχω. Ναι. Δεν ξέρω, ρώτα με, τι θες. Ενώ αν έχεις πολιτική άποψη, δηλαδή αν από αυτά που βλέπεις έχεις μια πολιτική άποψη ή μάλλον ποια είναι η γνώμη σου για τους πολιτικούς. Υπάρχουν κάποιοι, τουλάχιστον από αυτούς, αν γνωρίζεις κάποιους που έχουν κάτι να πούν, που μπορούν να ξεχωρίσουν, για σένα προσωπικά. Υπάρχουν λιγότερο κακοί και υπάρχουν και περισσότερο επιβλάβεις, τέλος πάντων. Πολιτική άποψη δεν έχω, εντάξει. Γιατί τους είπες ότι μένω ανελιώσια. Κοίταξε, εγώ έχω ένα βίντεο που έχει φτιάξει και λέγεται «Ο Κοντοπίδης στη Βουλή». Δημήτρη Δήμα, ετοίμασέ το να το δούμε. Και γι' αυτό σε ρωτάω, να δούμε πώς βγαίνει κάποια πολιτική άποψη. Γιατί έχεις ανέβει στο βήμα, και τους τα έχεις πει. Σωστά. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο «Κοντοπίδης στη Βουλή» και επιστρέφουμε με περισσότερο Αλέξανδρο. Πάμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Μακεδονία Παλάς της Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της κεντρικής Μακεδονίας. Στον κούτσο μας, κύριε! Κύριε Υπουργέ, σας πιστεύουμε. Τι έγινε, Σαμαρά, κάναμε πηγαδάκι με τον κύριο Άδωνη. Και εμένα δεν μου αρέσει που κάνουμε σώση να κάνουμε τώρα. Το κόμμα μου, σαν γνήσιο σοσιαλιστικό κόμμα, έψαξε και βρήκε την απάντηση για την τελευταία στατιστική έρευνα που έγινε, η οποία αποκαλύπτει ότι ο Έλληνας καταναλώνει πολλά ξένα υποπροϊόντα. Γι' αυτό προτείνουμε στη Βουλή από αύριο να απελαθούν από τη χώρα η Ελένη Φουρέιρα πίσω στο Μεξικό, της Αλβανίας, η Ελένη Λουκά στη γη της Επαγγελίας, ο Γιώργος Καρακούνης στη Μόρντορ, σε αυτή την υπόγεια πόλη, τον Καλικάνταρ, ο Ισαΐα Ματιάμπα πίσω στα Ανελιώσια, ο Λέτο πίσω στο Γάβρο. Δεν παίζουμε με αυτά τα θέματα, κύριοι. Και είναι και αυτά τα ξένα τα Σύρια. Ο Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής. Προτείνω να το αντικαταστήσουμε με τον Μπρουχίλντα, το κορίτσι Μπαρακούντα. Είναι πολύ καλό, έχω δει και τους τρεις κύκλοι. Θέλουμε να δώσουμε στον Έλληνα έφηβο εκφραστικά μέσα, ούτως ώστε να μπορέσει να χτυπήσει το φασισμό στη ρίζα του, κύριε. Έτσι, το κόμμα μας πήρε την πρωτοβουλία και δημιούργησε 4 καινούργια πολιτικά κόμματα, τους κόκκινους αετούς, τους μπλε κεραυνούς, τις κόκκινες σουρικάτες και τα κίτρινα άλμπατρος, όπου θα διοργανώνονται και αγώνες paintball μεταξύ τους, όπου με 3 χτυπήματα θα αποκλείεται ο αντίπαλος
και θα δημεύεται η περιουσία του. Αυτόματα. Απαραίτητη προϋπόθεση, να συμπληρώσω, ένα επικυρωμένο ε9 του εκάστοτε παίκτη. Ο φασισμός πρέπει να χτυπηθεί, κύριε. Στα Υπουργεία μας, κύριε, θέλουμε τους καλύτερους. Και προτείνουμε τα εξής. Υπουργείο Πολιτισμού, ο Παγκαλιάτης, ο Χριστόφορος. Υπουργείο Γεωργίας, Λοκομόντο. Υπουργείο Υγείας, Σταμάτης Γονίδης. Υπουργείο Εξωτερικών, να κάνω μια παρένθεση εδώ. Κάποιοι έχουν χαρακτηρίσει το κόμμα μου ξενοφοβικό και τέτοια αστεία. Γι' αυτό θα τολμήσουμε σε αυτή τη θέση να βάλουμε έναν ξένο. Υπουργείο Εξωτερικών, Σπύρο Σπύρου. Υπουργείο Παιδείας, εγώ. Αυτά προς το παρόν. Το κόμμα μου θα επανέλθει με καινούργιες προτάσεις στην ερχομένη των εκλογών. Ρε Χοντρέ, θα συνεχιστεί πολλή ώρα ακόμα αυτό. Αηδία κατάρτισες. Μη γύρισω το κεφάλι. Έρχομαι. Λοιπόν, διαλέγεις Υπουργείο Παιδείας στο βίντεο. Κάτι λέει αυτό, αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω να σε πάω στο δικό μας το συνάφι και ενώ στο συνάφι των δημοσιογράφων. Και αρχικά θέλω να μου πεις τη γνώμη σου και μερικούς από αυτούς που αν θα συναντούσες στον δρόμο θα έχεις κάτι να τους πεις. Τι πιστεύεις για μας? Δεν πιστεύω για κανένα επάγγελμα κάτι για το επάγγελμα. Απλά βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρός, όσο αλλάζουν οι εποχές και οι δημοσιογράφοι έχουν μεταξελιχθεί σε σταρλέτες του ελληνικού πενταγράμμου, ας πούμε. Και έχουν αυτό του ελεύθερου επαγγελματία, το κυνήγι της είδησης και... Τρεις πάντων έχουν ξεφύγει από την ιδιότητά τους. Αυτό είναι. Εντάξει. Και... με αυτό έχω θέμα, με τίποτα άλλο. Μερικούς από αυτούς... εννοείς κάποιο συγκεκριμένο? Θέλω να σταθώ λίγο στο πρώτο κομμάτι της απάντησής σου. Ναι. Όταν λες έχουν ξεφύγει από αυτό που πρέπει να κάνουν, ναι, φαντάζομαι ότι εννοείς ότι κατευθύνονται κάποιοι, διότι μπορώ να υποθέσω ότι σίγουρα στο μυαλό σου θα υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις ή τους βάζεις όλους στο ίδιο καζάνι. Όλοι δεν πρόκειται να είναι ποτέ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ξεχωρίζεις όμως και κάποιους δημοσιογράφους, ενδεχομένως, αν τύχει και παρακολουθήσεις, που λες ότι σαφώς υπάρχουν, εδώ αλλάζει η απόψη. Δεν γίνεται τώρα να τους κατακρίνεις όλους. Απλά αυτοί που κάνουν άσχημα τη δουλειά τους παίρνουν μπάρα και τους άλλους. Είναι λογικό. Όχι, σαφώς θα υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι άξιοι στη δουλειά τους, σίγουρα. Γιατί το ίδιο θα μπορούσε να συμβαίνει, Αλέξανδρε, και με την αστυνομία, λέμε. Με όλα. Ένας αστυνομικός που είναι διεφθαρμένος, δεν μπορεί να πάρει μπάλα όλους. Αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή τον τελευταίο καιρό ξέρεις τι συμβαίνει, το παρακολουθούμε και εμείς πολλές φορές. Είναι δύσκολο πια όταν λες, για παράδειγμα, και στο δρόμο και σε συναντήσεις που βρίσκεσαι ότι κάνεις το συγκεκριμένο επάγγελμα, ότι είσαι δημοσιογράφος. Είναι προκατηλημένος, ας πούμε. Ναι, γυρίζει ο κόσμος και είναι προκατηλημένος. Ναι. Και είναι προκατηλημένος εξαιτίας συγκεκριμένων δημοσιογράφων, οι οποίοι ενδεχομένως να προβάλλονται σε μέσα ενημέρωσης με μεγάλη τηλεθέαση. Και από αυτούς την πληρώνουν οι περισσότεροι. Εγώ τουλάχιστον αυτό μπορώ να σου πω από τη δικιά μου την πλευρά. Δεν θα πω ότι συνέβη κάτι τραγικό, αλλά είναι πολύ απλή η λογική. Άμα ένα δημοσιογράφος δουλεύει σε ένα κανάλι μαγαζί, ας πούμε, το πιο πιθανό, δεν σου λέω το στάνταρ, είναι να είναι καθοδηγούμενος. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Και εγώ, άμα δούλευα σε έναν και αυτός με πλήρωνε ή δεν ξέρω εγώ τι, θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να κάνω το μου λέει. Δεν είναι τόσο περίπλοκο, τόσο παράλογο. Ναι. Να πεις ότι κάτι τρέχει. Υπάρχουν όμως και κάποια μαγαζιά, έτσι λέγονται, τα οποία δίνουν μια μεγαλύτερη ελευθερία του, του λόγου. Θέλω να σε ρωτήσω... Για το MTV μιλάς. Ναι. Για το MTV μιλάς. Για το MTV. Το ξέρω. Δεν μου πες όμως κάποιους που θα ήθελες να συναντήσεις, αν τους συναντούσες στον δρόμο δημοσιογράφους, τι θα τους έλεγες?
Επειδή με πιέζει τώρα, προσπαθώ να θυμηθώ ποια είναι αυτή η Ρεγιάννη. Είναι δημοσιογράφος ή ωραία. τι εννοείς τώρα, θες να μιλήσεις συγκεκριμένα για πρόσωπο. Είσαι στον δρόμο και συναντάς τέτα τέτ επί τόπου κάποιον δημοσιογράφο. Τι θα του έλεγες. Αυτό, κατάλαβες. Τώρα θα πρέπει εγώ να απαντήσω, λες και μιλάω γενικότερα για τη δημοσιογραφική ιδιότητα, ενώ σου είπα, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Έχω θέμα με το πώς έχει μεταξελιχθεί το δημοσιογραφικό μοτίβο τώρα, σου λέω, που έχουν γίνει όλοι αστέρες και κυνηγάνε, δεν ξέρω κι εγώ, την είδηση, ας πούμε. Έχουμε πολλά παραδείγματα από τέτοιους. Οπότε δεν θα του έλεγα κάτι, άμα δεν δω το χαρακτήρα του, να σου πω, ξέρεις, γιατί να θυχτώ από κάτι τέτοιο, ας πούμε. Δεν με νοιάζει πολύ δημοσιογράφος. Άμα είναι κακός δημοσιογράφος, τότε θα έχω να πω. Στις διαδηλώσεις πηγαίνεις. Είχα διαδηλώσεις. Είχα πάει μια φορά. Εδώ η διαδήλωση, εκεί εγώ. Ναι. Όχι, δεν συμμετέχω σε διαδηλώσεις. Καθόλου. Δηλαδή. Όχι. είναι μάλλον ο σωστός τρόπος αντίδρασης αυτός, πιστεύεις, που γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κατεβαίνει ο κόσμος στις πλατείες, στην πλατεία Συντάγματος, μαζεύεται, ξαφνικά από τη μία άκρη θα πετάξουν πέτρα και μολότοφ, θα αρχίσουν τα δακρυγόνα και θα διαλυθεί όλη η ιστορία. Σωστός τρόπος, δεν ξέρω ακόμα ήταν σωστός τρόπος αντίδρασης, έχουμε κάνει, δόξα τω Θεώ, αρκετές. Mm-hmm. Ξέρω, δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν αλλάζει κάτι, δεν ξέρω τι περιμένουν οι ίδιοι. Πολλοί νομίζουν ότι είναι απλά για την κίνηση, πράγμα που θεωρώ χαζό. Άμα ήθελες να αλλάξεις κάτι, θα ήσουν πολύ μη ρομαντικός. Δηλαδή, θα ήσουν πολύ πρακτικός και πολύ λογικός το πώς θα κινηθείς για να αλλάξεις κάτι. Πολλοί κατεβαίνουν το που λες, έτσι απλά για να κατεβαίνουν. Γιατί είναι σωστό και ορθό να κάνεις διαδήλωση από έχεις θέμα. Λοιπόν, δεν πιστεύω εγώ προσωπικά ότι είναι σωστός τρόπος. Γι' αυτό το λόγο, από αυτά που έχουμε δει κιόλας, γιατί είναι πολύ. Ελέγχεται εύκολα, τέλος πάντων. Μια διαδήλωση. Ναι, βέβαια. Δεν είναι έξυπνος τρόπος, δηλαδή. Ποιος πιστεύεις ότι είναι έξυπνος τρόπος αντίδρασης? Έλα μου, ντε. Πού είναι, το τελευταίο κομμάτι ήταν. Αντίδρασης του κόσμου. Α, είπες του κόσμου, άκουσα που να είναι στα πλαίσια του νόμου, αυτό άκουσα εγώ. Έλα μου, ντε. Δεν θα σου πω, γιατί θα τα πεις στους άλλους εσύ. Σε ποιους? Στους άλλους, δεν σου λέω. πάντως, έχουμε δει πολλές φορές ο κόσμος να κατεβαίνει στις συγκεντρώσεις και να τρώει και ξύλο και να ξανακατεβαίνει στις συγκεντρώσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε στις συγκεντρώσεις να πηγαίνει όλο και λιγότερος κόσμος. Ναι. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείς, αν το βλέπεις, αλλά τα τελευταία 3-4 χρόνια και το Ζούγκλα.gr που καλύπτει τις συγκεντρώσεις αυτές και πηγαίνουμε κάθε φορά και βλέπουμε τι γίνεται. Βλέπουμε τον κόσμο να ρέουν. Δεν ξέρω αν αυτό σου λέει κάτι, αν λέει κάτι αυτό, αν θα μπορούσε να σκεφτείς κάτι. Το στενάχρονο είναι άμα ρέωνε επειδή επελπίστηκε κτλ. Θα ήταν ευχάριστο άμα ρέωνε επειδή καταλάβετε δεν κάνει κάτι και ψάχνει άλλους μεθόδους να κινηθεί. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται πολύ κάπως αυτό που λέω. Η οικονομική κρίση είναι τεχνητή ή όχι? Έτσι νομίζω. Εγώ νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να επιτευχθούν άλλα πράγματα, να περάσουν κάποια άλλα πράγματα, να σχηματιστεί μια νέα εικόνα, τέλος πάντων. Mm-hmm. Αυτό. Γι' αυτό δεν απελπίζομαι και βαριά. Με τους δικούς σου ανθρώπους, με τους φίλους σου, όταν βγαίνετε, το συζητάτε καθόλου αυτό? Δηλαδή είναι στην ατζέντα της συζήτησής σας? Όταν πίνετε ένα καφέ, τις μπύρες σας? Ναι, θα είναι πάντα θέμα συζήτησης, εφόσον έχει να κάνει με τα. Με τα οικονομικά, ας πούμε, και τα λοιπά. Θα είναι πάντα. Ο καθένας λέει τα δικά του. Εντάξει, δεν γίνεται. Συζήτηση καφεντίου είναι τώρα. Ο καθένας τα δικά του. Εγώ προσωπικά ναι, πιστεύω ότι είναι κάτι τεχνητό και τα λοιπά, αλλά φυσικά δεν έχω αποδείξεις, οπότε. Την οικογένειά σου την έχει επηρεάσει αυτή η κατάσταση? Εννοώ τη μητέρα σου συγκεκριμένα. Όχι, δεν με άφησε να σου τελειώσω. Και η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή. Δεν έχω, έχω κανένα. Οπότε δεν σε έχει επηρεάσει. Δεν το γνώριζα. Πάλι καλά. Που γλιτώσανε την κρίση. Δεν το γνώριζα. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αλέξανδρε, στο εξωτερικό θα εφευγές για μια καλύτερη ζωή? Ούτε καν. Όχι, ούτε καν. Γιατί? Και με στεναχωρεί που φεύγουν πολύ και πάνε στο εξωτερικό. Γιατί, συγγνώμη, γιατί να φύγω στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή?
Εξήγησε μου λίγο αυτή τη λογική. Τύπου ότι. Πες ότι φεύγαν όλοι στα εξωτερικά για μια καλύτερη ζωή. Γιατί φεύγουν από εδώ? Γιατί δεν βρίσκουν να κάνουν κάτι εδώ. Οπότε... Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει δύο πτυχία και τρία μεταπτυχιακά και πηγαίνει να βρει μια δουλειά και του λέει ο εργοδότης, εγώ σου δίνω τόσα, άμα θέλεις μήνε, άμα θέλεις μένεις. Οπότε ο άνθρωπος που φεύγει από εδώ πέρα, που φεύγει από φόβο και καλά κάνει, ας πούμε τι να κάνει με ένα παιδί κτλ. Αλλά, πώς το λένε, παραμερίζει την κοινωνική ευθύνη που έχει, δεν το ξέρω αν το λέω σωστά. Έχει μια ευθύνη, βλέπει ένα πρόβλημα να συμβαίνει μπροστά του και το παρατάει και πάει στη Γερμανία να σπουδάσει. Ναι. Οπότε σαν άνθρωπο, σαν πολίτη απέτυχε. Γιατί βλέπει ότι δεν υπάρχει οπότε σαν πολίτη απέτυχε. Με αυτή την πολιτική. Και πάει να πετύχει σαν επαγγελματία σε κάτι άλλο. Σαν πολίτη απέτυχε και πάει να πετύχει σαν επαγγελματία. Τις υποχρεώσεις του πολίτη τις παραμέρισε για να πάει να πιάσει τις υποχρεώσεις του γιατρού, ας πούμε, ή κάτι άλλο. Που σημαίνει. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μετατρέπονται σε ανθρώπους ευφυΐας και όχι ανθρωπιάς, ας πούμε. Αυτό εμένα με ενοχλεί. Τίποτα άλλο. Ναι, αλλά αν έμενε εδώ, Αλέξανδρε, τι θα μπορούσε να κάνει? Ξέρεις τι, πολλοί δηλαδή... έχουν την ψευδέστηση ότι γεννιέται σε αυτή τη ζωή, ας πούμε, και λέει και ότι τα πράγματα θα είναι Α, Β, Γ, Δ. Α, θα πιάσω μια δουλειά, θα κάνω αυτό. Συγγνώμη, ρε φίλε. Κάποια στιγμή, δηλαδή, η ζωή είναι αυτό που έχει μπροστά σου. Και η ζωή αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόβλημα, ας πούμε. Mm-hmm. Τι σημαίνει, αντιμετώπισε το. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα έπρεπε να πάμε και να. Ωραία. Με ρωτάει ο κόσμος όμως, εδώ που βλέπω στο chat, να πούμε και κάποιες λύσεις. Δηλαδή, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει κάποιος αυτό. Δηλαδή, όταν κάποιος. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τους νέους της δικιάς μας ηλικίας, οι οποίοι είναι άνεργοι. Μ' άρεσε που το πέρασε τα ψηλά γραβάτα. Της δικιάς μας. 28 είσαι. 2-3 χρόνια σε περνάω. Εντάξει, δεν είναι. Της δικιάς μας, λέω, ηλικίας. Είναι άνεργοι, προσπαθούν να βρουν δουλειά, δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Τι να κάνουν όταν τους δίνεται η δυνατότητα. Τουλάχιστον να πάνε στο εξωτερικό και να μπορούν να εργαστούν εκεί για να στείλουν και πίσω και κάποια χρήματα στους δικούς τους ανθρώπους. Γιατί έχω γνωρίσει από το ρεπορτάζ οικογένειες που αναγκάστηκαν τα παιδιά φύγανε στο εξωτερικό για να στέλνουν στους γονείς. Για τι λέω. Άρα αυτά τα παιδιά έπρεπε να κάτσουν εδώ με σταυρωμένα τα χέρια για να πούνε ότι θα κάτσουμε εδώ να παλέψουμε και δεν θα πάμε. Το λάθος πάει από πιο πριν. Εντάξει. Το τι άνθρωπο έχει μεγαλώσει. Εντάξει. Και εννοείται ότι οι γενναίες. Και οι δικές μας κτλ. Είναι άνθρωποι φοβικοί κτλ. Και το καταλαβαίνω σαν ψυχολογικό σύμπτωμα αυτό το πράγμα. Και είναι πολύ υπαρκτό. Είναι πολύ υπαρκτός ο φόβος αυτός. Δεν είναι ψευδαίσθηση. Λοιπόν, τι γίνεται όμως τώρα. Ότι υπάρχει μια λογική στο να φύγεις, αλλά σου ξαναλέω, υπάρχει και μια λογική στο να τηρήσεις τις ευθύνες που έχεις σαν πολίτης. Την ευθύνη που έχεις σαν πολίτης. Αυτό το πράγμα σου ακούγεται πολύ γενικό κτλ. Αλλά. Το γεγονός ότι εξελισσόμαστε σε ανθρώπους διάνοιας, ας πούμε, αλλά όχι ανθρωπιάς, είναι το μείζον πρόβλημα. Είναι πολύ άσχημο. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα, ας πούμε. Ενδεχομένως να δεχόμασταν πιέσεις μεγαλύτερης ισχύως. Αλλά άμα είχαμε μια αλφα ανθρωπιά μεταξύ μας, να μην το βιώναμε τόσο έντονα, ας πούμε. Μας πληγώνει και το γεγονός ότι έχουμε κοινωνική ασυνέχεια, ας πούμε. Επειδή δεν. Σαν άνθρωποι έχουμε αποτύχει πρώτα απ' όλα. Εσύ πώς βγάζεις χρήματα, πώς ζεις αυτή την περίοδο? Από το διαδίκτυο. Από το YouTube. Και από τα live. Από ποια live? Από τα live, stand-up comedy live. Τα stand-up comedy που κάνω. Και από το διαδίκτυο, από τίποτα άλλο. Mm-hmm. Σου φτάνουν αυτά τα χρήματα για να ζήσεις? Για να ζήσω, ναι. Για να κάνω πράγματα, όχι. Άρα, να φανταστώ ότι είσαι ευχαριστημένος μέχρι εκεί, δηλαδή να ζω και είμαι οκ, okay, ή όχι, θα ήθελες να πετύχεις και επειδή τους στόχους έχω... σου κάποια στιγμή? Επειδή φροντίζω ένα άτομο, τέλος πάντων. Φροντίζεις ένα άτομο? Φροντίζω, ναι. Τι σημαίνει αυτό, αν θέλεις μας λες? Στο πάω εγώ όσον αφορά τα οικονομικά. Ότι mm-hmm. πρέπει να φροντίζω ότι έχω ευθύνη απέναντι σε άνθρωπο. Δικό σου, κοντινός. Ναι. Είναι δύσκολα γενικότερα. Εντάξει. Τα οικονομικά αυτά. Θα ήθελα παραπάνω, θα ήθελα για να μπορώ να κάνω κι εγώ διάφορα. Απλά δεν αφήνω την ιδέα να με. Ξέρεις. Να με παρασύρει. Προσπαθώ να το σκέφτομαι όσο πιο πρακτικά γίνεται. Εντάξει, αυτό. Κάποιες προτάσεις τηλεοπτικές έχουν γίνει απέναντι? Έχουν γίνει τηλεοπτικές και μου κάνανε προτάσεις τηλεοπτικές και τους έκανα και εγώ διαδικτυακές προτάσεις και μετά ο ποιος έκανε τις περισσότερες. έχουν γίνει, ναι. Αλλά δεν είμαι άνθρωπος τηλεόρασης, Μαρέτα. Δεν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς καθόλου με τηλεόραση, δηλαδή?
θα με διέφερε αν είχα μια ελευθερία αλφα και δεν μιλάω τώρα για χαζά πράγματα τύπου να μπορώ να βρίζω και αυτά βλακίες, όχι. Να δημιουργήσω ένα project και τα λοιπά. Πιο στα μέτρα μου που τα θεωρώ εγώ ενδιαφέρον και τα λοιπά. Και δεν είναι πολύ εναλλακτικά τα κανάλια. Υπάρχουν όμως εκπομπές σάτιρας που παρακολουθείς, κάποια προγράμματα που έχεις ξεχωρίσει στη τηλεόραση? Ό,τι έχει δει όλος ο κόσμος. Δηλαδή, πες μας και κάποια ονόματα που ξεχωρίζουν για σένα. Δεν έχω, δεν είμαι φαν κανένας. Εκπομπές σάτιρας. Ναι. Της Στεφανίδου είναι πολύ καλή. Καλά, του Μπογδάνου εννοείται. Ποιου? Το Παμ Πακέτο. Το Παμ Πακέτο. Που έχουν φωνάξει άνθρωπο στο Παμ Πακέτο. Και του λένε, τον φέρνουν από εξωτερικό, Γιάννη. Και του λένε, σου βρήκαμε τον αδερφό. Και στο τέλος της εκπομπής, ενώ έχουν κάνει κλιμάκωση συναισθηματική, του λένε, τον βρήκαμε, έχει πεθάνει. Μάλιστα. Αυτό καν είναι. Όχι, να το μιλήσουμε αυτό, δεν καταλαβαίνω γιατί το αποφεύγεις. Δεν το αποφεύγω. Πολύ ωραία γυναίκα. Ναι. Και beach volley δεν παίζει, τι κάνει. Ωραία. Και με πολύ χιούμορ εντελώς. Για την Παπαβασιλείου λες τώρα. Ναι. Μάλιστα. Άμα την ξέρετε, παιδί μου, κάνει να μου πείτε. Κοίταξε να δεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχεις μια ιδιαίτερη συμπάθεια γενικά στις εκπομπές lifestyle. Ιδιαίτερη συμπάθεια. Εκπομπές lifestyle είναι και του, ναι, και του Μπογδάνου. Μεσημεριανό κάνει ο Μπογδάνος, τι κάνει. Θα πάμε αργότερα και σε αυτό το θέμα. Όχι, έχω τώρα να πάμε. Ρωτήσω. Τώρα... Να του πείτε ότι είμαι εδώ, να έρθει να με βρει. Για πες μου τώρα, αφού θες να πάμε εκεί και το ρωτάει και ο κόσμος. Με πιέζεις, με πιέζεις. Εγώ δεν θέλω να πάμε εκεί. Να το πείτε αυτό στον κύριο Μαλέλη. Εγώ δεν θέλω. Με πιέζουν εδώ. Τι έγινε εκείνη την ημέρα που γυρίζατε την εκπομπή? Μπαίνω τρελαμένος εγώ μέσα στο στούντιο και έχω πιει κάτι μπύρες. Και τους λέω, κοιτάξτε με. Όχι. Ένα λεπτό. Πλάκα κάνω, έτσι. Πολλά ακούστηκαν και πολλά γράφτηκαν. Ας τα βάλουμε στην άκρη όλα αυτά και να το συζητήσουμε από την αρχή, αν έχεις και τη διάθεση. Ναι, ό,τι θες. Εκείνη την ημέρα με το Μπογδάνο γυρίζατε μια εκπομπή. Το Τόλμη και Γοητεία. Που ήταν να προβληθεί. Τόλμη εγώ, Γοητεία αυτός. Ναι, γυρίζαμε αυτό. Γυρίζαμε τη live εκπομπή του. Τι συνέβη? Τι συνέβη? Γιατί γράφτηκε ότι τσαντίστηκες με κάτι. Ούτε καν. Αυτά είναι τώρα... Έγινε μετά ένας χαμός με δημοσιογράφους και δημοσιογραφίσκους και βγάλαν ειδήσεις ό,τι να είναι. Τι συνέβη εκείνη την ημέρα, αν θυμάσαι? Θα με καλύψεις από το νομικό τμήμα του Sky. Γιατί δεν έχω, ρε παιδί μου, σου είπα από πού πληρώνομαι. Όχι, ξέρεις τι, πολλοί προσπαθούν να δώσουν ότι είχα εγώ πολιτικό κίνητρο και ότι ήθελα να θίξω, να επαναστατήσω, ούτε καν. Η κίνηση που έκανα ήταν αποκλειστικά για τον Μπογδάνο. Αποκλειστικά για τον ίδιο τον άνθρωπο, τον Μπογδάνο, για τίποτα άλλο. Και ήταν, το είχα κανονισμένο από πριν εγώ, δηλαδή αυτό ήθελα να κάνω. Δεν είχα όρεξη να πάρω συνέντευξη, να μου πάρει συνέντευξη ο Μπογδάνος, για κανένα λόγο. Δεν είναι δημοσιογράφος και δηλαδή, δυσκολεύεται να είναι και άνθρωπος. Οπότε. Και ήταν, ναι, το είχα κανονίσει από πριν για τον Μπογδάνο αυστηρά. Και. Αλλά δεν συνέβη κάτι το οποίο σε εξόργησε σένα κατά τη διάρκεια του μιλήματος? Όχι, ρε παιδιά, δηλαδή και αυτό που τα λέει αυτά έλεγε ότι εγώ θα νευρίαζα και τι είμαι, σαν του πίθηκου, α πούμε, και με πιάσε εκείνη τη στιγμή και αντέδρασα έτσι. Άμα τσακωνόμαστε, θα πιανόμαστε στα χέρια, ξέρω εγώ. Δεν θα έκανα αυτό, χαράχτε. Όχι. Ήθελα αυτό για τον Μπογδάνο αυστηρά. Ήταν δήλωση στον Μπογδάνο. Τίποτα άλλο. Το έχεις αποφασίσει δηλαδή, ναι, από πριν, ναι, ναι. Αλέξανδρε, αυτό. Το έχεις αποφασίσει από πριν, ναι, να το κάνεις. Μάλιστα. Εμείς βρήκαμε ένα βίντεο που εκείνος έδωσε μία απάντηση. Στον Κωστόπουλο λες. Στον Κωστόπουλο. Δεν έδωσε απάντηση. Είπε με τρόπο ότι... Να το δούμε και να το σχολιάσουμε μετά. Το έβλεπα και εγώ, ήμουν στα κοινά. Ωραία, πάμε να δούμε την απάντηση που έδωσε ο κύριος Μπογδάνος για το περιστατικό στο πρωινό του Μέγκα, στον κύριο Κωστόπουλο, και επιστρέφουμε. Μα δεν είναι βάρος σου αυτό. Εμένα, αν κατορούσε ένας, θα το έλεγα. Δεν θα το σχολιάσω καθόλου. Υποδέχθηκα έναν άνθρωπο στην εκπομπή με όλη την καλή διάθεση με την οποία υποδέχομαι τον κάθε καλεσμένο. Αν ο καλεσμένος μου είναι κόπανος, συμφωνώ. Θα επιχειρήσω με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία να το βγάλω στο γυαλί.
Αν ο καλεσμένος μου είναι ένας παρεξηγημένος άνθρωπος καλών προθέσεων, διαθέσεων και μετάλλου, θα τον καλύψεις. Θα προσπαθήσω και αυτό το πράγμα να το βγάλω στο γυαλί. Τι σε πειράζει? Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήρθε και απεδείχθη μέγιστο καφέ. Okay. Αυτό. Το κατάλαβα. Στην απάντηση την έδωση. Δεν μάθει ενδιαφέρει αυτό. Τι σε ενοχλεί? Mm-hmm. Πες, έρχεσαι σε καλό εγώ. Και εσύ έχεις πιει, ας πούμε, είσαι γενικά έτσι. Έχω φέρει και πολλούς οι οποίοι πίνουν ό,τι βρούνε, ας πούμε, και τα λοιπά. Και λέει, α, δεν μας χαίρεσαι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Έχει πάει ο Σερζ Γκένσμπουργκ και έχει πει live στην τηλεόραση, ας πούμε, στη Whitney Houston, I want to fool you. Μα έχει πάει και έχει κάψει. Τι κακό είναι να πω εγώ την άλλη μέρα, στο λόγο μου θα το έκανα. Ναι. Εγώ θα σε αθώσω στο τέλος. Θα έλεγα, ναι, κατούρι, και τι έγινε, εις βάρος σου είναι. Δηλαδή, σου την είπε με αυτό, ας πούμε, δηλαδή, αισθάνεσαι ταπεινωμένος. Ουδόλος. Είναι δική του ενέργεια. Ουδόλος. Τότε τι κολλάς? Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο λειτουργεί και υπάρχουν... Δεν είναι σύστημα τώρα ο Μποντζή, ας πούμε, δηλαδή... Δεν μιλάω για τον Μποντζή. Και υπάρχει αυτό το οποίο λέμε συμφωνία, λόγος τιμής, σχέση με τους συνεργάτες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτό το οποίο έχω πει από την αρχή είναι no comment. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο, εάν αυτή τη στιγμή υπαναχωρήσω, δεν θα το κάνω εξ ονόματος μόνο εμού, θα το κάνω και εξ ονόματος ενός συστήματος. Μια ομάδα. Μια ομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ το δέχομαι, το ξεπερνάω. Πες μου λοιπόν. Μπογδάνος, ναι. Αυτή ήταν η απάντηση. Όμως, απάντησες και εσύ με βίντεο για το περιστατικό και θέλω να το δείξουμε. Γι' αυτό το ξέρεις ποιο βίντεο λέω. Μου φαίνεται απαντήσαμε το ίδιο, άμα προσέξεις. Κοίτα να δεις που όσο κατάλαβες από τον Μπογδάνο, κατάλαβες και από μένα. Πάμε να δούμε το βίντεο της απάντησης του Βίχο Ξεροβίχο. Πώς λέγεται αυτό? Ναι. Βίχο Ξεροβίχο. Ναι, τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε. Πάμε. Σύμπτωμα είναι κοντοποιητής. Και όσο και να καυγάτε στο σύμπτωμα και να μην δαγκώνει... Σύμπτωμα είναι κοντοποιητής. Και όσο και να καυγάτε στο σύμπτωμα, άμα δεν δαγκώσετε την αρρώστια, αυτός ο σκύλος του περιθωρίου θα κατουράει τις καρέκλες του καθοσπροπισμού. Σύμπτωμα. Και θα πηγαίνετε στους γιατρούς και θα λέτε έχω λίγο κοντοποιητή. Και θα σου λένε γιατροί, βάλε λίγο λεφή να περάσει. Το μόνο πρόβλημα που θα έχουμε θα είναι με τους Θεσσαλονικείς που θα πλέουν τζατζίκια και θα ελπίζουν στο καλύτερο. Από αυτό συμπεραίνω ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν καταλάβει τα μίντια και έχοντας ως σήμα κατατεθέν τη λέξη χαλαρά, με παγίδευσαν εντέχνως στην εκπομπή ευθέως. Και χαλάρωσα. Ξέρετε πόσο ερακατιόμουν? Τα λέω μπερδεμένα για να με καταλάβουν οι δημοσιογράφοι. Είμαι το περίφημο πλάνο νεκροταφείου στις ταινίες τρόμου που ζουμάρει σιγά σιγά στον τάφο της αλήθειας. Ωραία, αντί να βγει χέρι, τώρα βγήκε πουλί. Πώς κάνετε έτσι? Πρώτη φορά βρίσκεστε ενώπιον ασύμμετρης απειλής που τίνει ελαφρώς στα αριστερά. Μόνο πρετεντέρης γέλας από αυτό. Θα προβώ και σε άλλες τρομοκρατικές ενέργειες. Έχω απαγάγει το Σαμαρά. Και αν η κυβέρνηση δεν μου δώσει το ποσό των 450 ευρώ... Γιατί γελάτε? Θα το καθαρίσω. Κάθε τρεις μέρες στις 12 το μεσημέρι θα χτυπάω τράπεζες μέχρι να αλαφρύνει ο φόρος μέχρι να αλαφρύνουν οι φόροι. Έβγαλα με φώτος από το στόμα του Μπογδάνου και το κόλλησα στην καράφλα του. Και λέω, άμια σου, από εκεί σε ξέρω τελικά. Και έλεγα, τι μου θυμίζεις. Άσχετο. Αλλά φουζό, κάνε καμιά μεταγραφή στο Βάζελο που πάει η ομάδα κατά διάολο και άσε με εμένα. Μαλέλη, σου ετοιμάζω επιστολή. Θα ερευνήσω διεξοδικά το βιβλίο σου, το τέρας και εγώ. Γιατί αποκλείεται να τον έχεις τόσο μεγάλο. Και δεν λέγεται Μόριο. Πούτσος λέγεται. Δεν με πιάσετε ποτέ. Δεν ξέρετε που είμαι. Ο Κοντοπίδης είναι σκιά. Είναι άνεμος. Είναι σαπούνι. Λοιπόν, απίστευτο το τελευταίο. Φαντάζομαι το έχεις γυρίσει εκεί, έτσι, στην Εθνική είναι. Στο Κιάτο, ναι, κοντά. Κοντά στο Κιάτο.
Λοιπόν, εδώ το chat έχει πάρει φωτιά, το ξαναλέω και πάλι, και σχολιάζουν κιόλας αυτό το πράγμα που έγινε. Θα σε ρωτήσω ό,τι βλέπω εδώ μέσα. Καταρχάς, λοιπόν, ρωτάνε φίλοι μέσα από το chat για ποιο λόγο έκανες τη συγκεκριμένη ενέργεια, δηλαδή όπως μας είχες πριν ή μας είπες πριν, είχες πάει, πήγες για το συγκεκριμένο πράγμα, για να ορίσεις μέσα στο στούντιο. Για ποιο λόγο, ρωτάνε οι φίλοι από το chat, έκανες αυτό και δεν επέλεξες να κάνεις κάτι άλλο ή, για παράδειγμα, να το κάνεις με κάποιο άλλο τρόπο, να δείξεις την αντίδρασή σου προς το συγκεκριμένο πρόσωπο με κάποιον άλλο τρόπο. Με ποιον άλλο τρόπο? Το ρωτάνε. Όχι, θέλω οι να σου πω, ναι, το ρωτάνε, ναι, αλλά με ποιον άλλο τρόπο, ξέρω εγώ. Ο Μπογδάνος, σαν άνθρωπος, δεν είναι... δηλαδή θέλει τέτοια για να καταλάβει. Δεν καταλαβαίνει αλλιώς. Όλα τα άλλα, και το ξύλο που είχε φάει, το φοράει σαν παράσημο. Δεν καταλαβαίνει. Ναι. Δεν είναι άνθρωπος που καταλαβαίνει. Πώς να το πω. Είναι σαν να είναι... Τώρα ακούγονται βαριά αυτά που λέω, αλλά έτσι είναι. Έχει παραπληγιάσει από τότε που ήταν στις σχολές ο Μπογδάνος. Δεν καταλαβαίνει αλλιώς. Και τέλος πάντων, ήταν η πιο γρήγορη και μικρή χρονικά κίνηση που μπορούσα να κάνω κατευθείαν to the point, που λέμε. Εντάξει. Δεν ωφελούσε τίποτα άλλο με το συγκεκριμένο. Για να κλείσω αυτό το θέμα, ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ από το δικό μας το συνάφι, το οποίο πολλοί μας λένε αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Εγώ ναι, το λέω αυτό, αφού στις παρέες όταν βρίσκομαι έξω μου το λένε συνεχώς. Δεν μπορώ να το κρύψω. Με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο, έχεις εσύ κάποιο θέμα δικό σου, δηλαδή δεν σου αρέσει ο τρόπος που χειρίζεται μερικά θέματα? Ο Μπογδάνος είναι το μοντέλο δημοσιογράφου, βέβαια δεν είναι ο χειρότερος, όχι. Χαζούλης είναι ο Μπογδάνος. Ο χειρότερος δεν είναι. Σαφώς οι χειρότεροι ενδεχομένως να μην το ξέρεις καν, δηλαδή είναι πιο ψαγμένοι κτλ. Αλλά ο Μπογδάνος πολύ χαριτωμένα είναι ο δημοσιογράφος του σήμερα. Εντάξει. Είναι αυτός ο άνθρωπος που πήγε στις σχολές και πέρασε και πέρασε και διάφορα και τέτοια και δεν κατάφερε να βάλει ίχνος ανθρωπιάς μέσα του. Είναι αυτός ο άνθρωπος ψευδοδιάνοιας, γιατί πραγματικά, τέλος πάντων, μην το σχολιάσω αυτό, και είναι προβληματικός. Προβληματικός και το μεταφέρει στην ιδιότητά του αυτό το πράγμα. Και λέγανε για τον Μπογδάνο ότι κάνει, δείχνει κτλ. Δεν έχει φέρει ποτέ καλεσμένο, δεν τα έχει βάλει ποτέ με κάποιον στα καλύτερά του. Δεν τα έχει ψώσει ανάστημα ποτέ σε κανέναν. Ναι. Είναι μια φούσκα, δεν είναι τίποτα ο Μπογδάνος. Και είναι δημοσιογράφος του σήμερα, εντός αγωγικών. Είναι προβληματικός. Και άμα σου λέω ότι κάνει μεσημεριανή ζώνη, κάνει μεσημεριανή ζώνη ο άνθρωπος. Είναι showman, εγώ του είχα πει. Είσαι κωμικός, γίνε κωμικός να βγάλεις φράγκα. Κατάλαβες, γιατί το έχεις. Το δημοσιογραφιλίκι δεν το έχει όμως. Δεν είναι. Και με θίγει σε πολλά επίπεδα. Γιατί ο τρόπος συμπεριφοράς του κτλ. Και άστο αυτό, άστο τον Μπογδάνο. Πες ότι ο Μπογδάνος... Δημόσια, εγώ τουλάχιστον τα γεγονότα τα οποία παρουσίασα, είδες πώς απάντησε. Ναι, ναι. Και θέλω να σου πω, έπρεπε καλά... να το δείξω όμως αυτό. Καλά έκανες. Όχι, όχι, δεν με πειράζουν αυτά. Τώρα δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο ο Μπογδάνος απλά. Αλλά τι τον έχεις κιόλας. Άστο, ο Μπογδάνος είναι έτσι όπως είναι. Οι άλλοι που μου το παίζετε πιο. Τι μου τον έχεις, για ποιο λόγο. Και μου θύχτηκες τώρα με ποια κίνηση ακριβώς, ας πούμε, με αυτό που πήγες στο στούντιο. Γιατί μου τον έχεις τον Μπογδάνο, αν όχι για τέτοια. Αν όχι για να προκαλέσεις. Κοίταξε, τέτοια πράγματα, γιατί αυτό, μου τον έχεις, σαν δημοσιογράφο. Αλέξανδρε, αυτό το οποίο έκανες, ίσως να θέλουν, όχι για συγκεκριμένα για αυτόν τον δημοσιογράφο. Εγώ το λέω επειδή το αντιμετωπίζω πολλές φορές έξω στο δρόμο. Είναι πάρα πολλοί πολίτες που θα ρίχνανε πέτρα σε ένα δημοσιογράφο. Πολλοί πολίτες που ενδεχομένως να θέλανε να κατουρίσουν ένα δημοσιογράφο για πολλούς και διάφορους λόγους. Ναι. Απλά θέλω να σου πω ότι έχοντας συζητήσει με ανθρώπους και με συναδέλφους για αυτό το περιστατικό, κάποιοι από αυτούς μου είπανε ότι μπορεί να βρισκόταν στο μυαλό ενός οποιοδήποτε πολίτη αυτό και να ήθελε να το κάνει σε έναν δημοσιογράφο τον οποίο θα συναντούσε στον δρόμο. Είναι τυχαία τα περιστατικά, για παράδειγμα, που υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν τις διακοπές τους στη Μύκονο
Και δεν ξέρω κι εγώ σε ποια άλλα νησιά και τρώνε γιαούρτια. Δηλαδή, ποια θα ήταν διαφορά να φάει ένα γιαούρτι από τον πολίτη αυτό... και να κατάλαβες, το κατουρίσεις. Κατάλαβες όμως τι γίνεται. Εσύ κατούρισες στο στούντιο ή κατούρισες πάνω στον ίδιο. Την καρέκλα που κάθεται. Την καρέκλα που κάθεται. Ναι. Αυτός δεν ήταν στην καρέκλα. Τον σήκωσα. Τον σήκωσες εσύ. Ναι. Μάλιστα. Δεν τον σήκωσα με τα χέρια, δεν ξέρω τι εικόνα έφτιαξες. Του είπα σήκω. Αυτό. Δεν έγινε κάτι. Σήκω από την καρέκλα. Σήκω, τη λέω, ναι. Γιατί και... δεν είχα όρεξη για μηνύσεις. Γιατί ήθελα να φύγω για κάτι την άλλη μέρα και λέω δεν έχω όρεξη για μηνύσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μου κάνεις που να. Δηλαδή, καλά κάνεις και ευαισθητοποιείς τον κόσμο ως προς την, την ιδιότητα δημοσιογράφου. Δεν είμαι θετικός όμως προς το να επιτίθεται στον δημοσιογράφο. Το αντιμετωπίζουμε έξω. Ναι, το αντιμετωπίζετε έξω, αλλά και εσύ και εγώ να είμαι δημοσιογράφος θα είμαστε πάντα μία μικρή μερίδα. Και δηλαδή, εντάξει, εμείς να ευαισθητοποιηθούμε για τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι. Τι κάνουν για τον κόσμο. Δηλαδή, άμα θες να το πάμε έτσι, ξέρεις, θα μου πεις εσύ αυτό που πω. Ό,τι σπράττει ο καθένας στον δρόμο. Σίγουρα. Γνωρίζω επίσης συνάδελφό μου, ο οποίος έχει φάει ξύλο για άλλους δημοσιογράφους που κάνουν κάτι άλλο. Συμβαίνει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα. Απλά θέλω να σου πω ότι την κίνηση αυτή, ίσως κάποιος πολίτης την έβλεπε τελείως διαφορετικά. Ότι ήταν μια κίνηση ενάντια στο σύστημα της δημοσιογραφίας και όχι συγκεκριμένα. Προς τον δημοσιογράφο. Εσύ όμως μας είπες ότι ήταν για εκείνον συγκεκριμένα. Είδες τι περίεργο χαρακτηριστικό έχει ο πολίτης. Μερικές φορές βλέπει κάποια πράγματα διαφορετικά. Και ενώ στα κανάλια αυτό είναι κάτι που το αξιοποιεί το κανάλι. Αυτό το περίεργο χαρακτηριστικό του πολίτη. Ότι μερικές φορές παίζει να παρεξηγήσει. Πατάει πάνω στην παρεξήγηση. Ενώ σε κάτι τέτοιες κινήσεις όπως τώρα είναι ότι εγώ δεν σεβάστηκα. Δηλαδή θέλεις να περάσω μια άσχημη εικόνα. Όχι. Ο πολίτης, αμήντι άλλο, δεν είναι χαζός, εντάξει. Και καταλαβαίνει και ποιος είμαι και μέχρι πού είμαι. Εντάξει. Και ποιος είναι ο κάθε δημοσιογράφος, και ο Μπογδάνος και ο Σκάι και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν τα περιμένω από εμάς να τους θα μάθουμε. Τα ξέρουμε. Να φύγουμε τελείως από αυτό το θέμα και θέλω να σου πάω κάπου αλλού. Η γνώμη σου ποια είναι για την Εκκλησία? Για την Εκκλησία? Ναι. Για το ανθρώπινο κομμάτι της θρησκείας. Πηγαίνεις στην εκκλησία? Πήγαινα, έχω αρέσει. Στο δημοτικό? Ναι. Έχεις απομακρυνθεί τελείως ο λόγος? Που έχω απομακρυνθεί? Είναι, τώρα είναι συζήτηση αυτό. Είναι μεγάλη συζήτηση. Δεν πας όμως, ούτε Πάσχα, να φανταστώ, ούτε... Ναι. Δεν συμμετέχω στα της Εκκλησίας, αλλά θες να μου πεις που θα καταλήξει. Ο ρόλος της είναι σωστό σήμερα, στην Ελλάδα της κρίσης, πιστεύεις? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν είναι σωστός. Θα μπορούσε να ήταν να λειτουργήσει πιο καταλυτικά η Εκκλησία. Και να εφαρμόσει αυτό που λέει, ας πούμε. Επί του πρακτέου. Με παπάδες έχει συζητήσει, έχει τύχει να κάνετε κάποια συζήτηση κάπου σε κάποιο τραπέζι, να έχεις κάποιους γνωστούς? Πάνω σε ποιο θέμα? Όχι, λέω, αν συζητάς μαζί τους. Όχι, πάντα. Μ' αρέσει να έχουμε σε συζήτηση με διάφορες κατηγορίες ανθρώπων και με παπάδες φυσικά. Τι θες να ρωτήσεις ακριβώς όμως? Ας πούμε... Την άποψή σου σε ρώτησα συγκεκριμένα για την Εκκλησία. Okay. Δηλαδή, μου είπες ότι δεν παίζει σωστό ρόλο. Η Εκκλησία είναι. Συγγνώμη που το επαναφέρω, αλλά και η Εκκλησία, εφόσον μισθώθηκε και έγινε άρα όλα αυτά. Πας στο Μαμονά. Βέβαια. Στο Μαμονά πας. Όχι, θέλω να σου πω ότι και η Εκκλησία είναι επιχείρηση πλέον, σαν το κανάλι. Business. Και πώς γίνεται να υπάρξει αξιοκρατία, εφόσον το κέρδος κανονίζει οι αριθμοί και όλα αυτά. Mm-hmm. Πώς γίνεται? Πού συχνάζεις, σε ποιες περιοχές, εκτός από τα Λιώσια? Όχι, Βασικά δεν πολύ βγαίνω, αλλά όταν βγαίνουμε πάμε ή Εξάρχεια για Καναούζο. Γιατί έχουν παρεξηγήσει τα Εξάρχεια και την πλατεία Εξαρχείων? Υπάρχει κόσμος που μου λέει ότι δεν πάμε στα Εξάρχεια, παπά, δεν γίνεται, το βράδυ εκεί πέρα θα μας φάνε ζωντανούς. Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα? Εγώ δεν το έχω δει τουλάχιστον όσες φορές έχω πάει. Γιατί όχι, έχουν παρεξηγήσει, θέλουν κάποιοι να κρατάνε υποβαθμισμένα τα Εξάρχεια, πιστεύεις? Είναι σίγουρα είναι ωραίο άμα από εδώ έχουμε τους Α και από εδώ τους Β και ξέρουμε μονίμως που είναι η Α και η Β. Ναι. Κάποιος θα τον βοήθαγε αυτό το πλάνο, εντάξει. Υπάρχει αυτή η λογική. Δηλαδή να πάει με χάρτη. Ε? Με χάρτη. Ότι εκεί μην πηγαίνεις, ας πούμε. Εκεί μην πηγαίνεις, ναι. Δηλαδή εκεί μην πας είναι αυτή. Ναι. Εκεί μην πας είναι του Τσίπρα. Μην πας, ξέρεις. Κατάλαβα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω όμως, δεν γνωρίζω. Όχι, δεν έχει, μια χαρά είναι τα Εξάρχεια.
Μια χαρά είναι τα εξάρχεια. Ξέρω εγώ, δηλαδή. Άσχημα συμβάνω θα γίνουν παντού. Εκτός από την Άκη Φυσιά, βέβαια, γιατί περπάταγα εδώ πέρα και λέω. Τι γίνεται. Τι κόσμος είναι αγκαλιασμένοι, μονιασμένοι όλοι. Λέω, πω, πω, πω. Η άποψή σου για τη Χρυσή Αυγή. Για τη Χρυσή Αυγή, ναι. Τι, το είχα πει για τη Χρυσή Αυγή. Είναι... Έχω δει όλες τις ταινίες και τους Τρεις Νονούς. Αυτό με το. Είναι πιστεύεις, μήπως είναι ψήφος αντίδρασης του κόσμου. Σίγουρα είναι πολλά πράγματα, ναι, βέβαια είναι ψήφος αντίδρασης και τα λοιπά. Και βέβαια, να σου πω, ότι Χρυσή Αυγή μου δίνει μερικές φορές την εντύπωση ότι αποτελείται και από άτομα οι οποίοι είναι φοβεροί ηθοποιοί. Και σαν επίτηδες να παίξαν το κομμάτι της λάθος ως ένα σημείο. Το δηλαδή, ποτάμι. Το ποτάμι του Δεδιού. Το δωράκι. Τι, ποιος μου έλεγε, λέει, βγαίνουν όλοι γνωστοί και κάνουν και πένα κόμμα για να κόψουν ψήφους από το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος το έλεγε. Ποιος μας το έλεγε. Ακούγεται, ακούγεται. Έτσι λένε, ακούγεται, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, εγώ γουστάρω το δωράκι όμως. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, δεν πήγαινα ποτέ στο ποτάμι. Δεν μου αρέσει και τίτλος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μα είναι τόσο πολλά και τόσο γρήγορα. Να περιμένουμε κανένα. Αφού το κάνουμε. Βίντεο για το Θοδωράκι. Το έπιασε ο Μητσικός σας τώρα και κάνω respect στο Μητσικός σας, ναι, γιατί γέλαγα μια ώρα που έκανε το Θοδωράκι. Άρα σ' αρέσει ο Μητσικός σας. Ναι, μου αρέσει ο Μητσικός σας, βέβαια. Αυτά, έχεις κανένα λόγο κόμμα. Έχουν βγει διάφορα. Υπάρχει και το κόμμα της Δραχμής. Πλάκα κάνεις. Όχι, είναι, πράγμα. Του κύριου Κατσανέβα, ναι. Γιατί γελάς. Όχι, γιατί, για τον τίτλο μόνο. Λέγεται Δραχμή, ναι. Okay. Όπως και του κύριου Καζάκη, ο οποίος τι λέγεται... Τι θέλω να ξέρω. ΕΠΑΜ. Σαν τίτλους από τραξ, σε CD. Δεν τα ξέρω καν αυτά που λες. Για πες μου, λάθος αποφάσεις που τις θυμάσαι. Φαντάζομαι όχι αυτή που είδαμε πριν από λίγο που έπεσε στον δρόμο. Ναι. Τέτοια λάθος απόφαση. Λάθος αποφάσεις. Ναι. Και κάθομαι και κοιτάω την κάμερα μία ώρα τώρα. Εντάξει, αν θυμάσαι. Λάθος, εντάξει, έχω διάφορα. Δεν θα σου μιλήσω για τα προσωπικά μου τώρα. Λάθος απόφαση που συμπεριφέρθηκα έτσι στην Εφη και με χώρισε. Οκ. Okay. Πριν να το κάνω μια θέμα τώρα. Αυτή η Εφη ποια είναι, γιατί μου την είπε και στην αρχή. Η Εφη... Είναι περίεργη ιστορία. Περίεργη, μωρέ. Ήτανε... Ήτανε νύχτα. Τίποτα, μωρέ. Πειράζω μία πρώην μου συνέχεια. Συνέχεια την πειράζω, όμως. Διατηρείτε όμως καλές σχέσεις. Όχι, ναι, έχουμε τις καλές σχέσεις του δεν βρισκόμαστε, δεν μιλάμε. Αυτές. Αλλά την πειράζω συνέχεια γιατί τότε μου έλεγε θα γίνεις τίποτα. Και της έλεγα... Και... δεν θέλω πω τι της έλεγα. Αλλά τώρα την πειράζω συνέχεια, παντού όπου μπορώ. Στο δρόμο όταν σας συναντούν, τι σου λένε, Δεν έχουμε αρνητικές αντιδράσεις μέχρι τώρα. Α, θετικές. Ναι, είστε θρασίδηλοι οι haters. Είστε θρασίδηλοι. Δεν έχω δει κανέναν hater. Έχουμε ποικίλες αντιδράσεις όμως. Έχουμε πολύ αφερμητισμό που ξεφεύγει από τα όρια. Του τύπου. Του τύπου, κάτι αγκαλιές, κάτι έλα, βγάλω μια φωτογραφία. Τύπου, θες, δεν θες. Και έχουμε και πιο διακριτικά έτσι ωραία πράγματα από μεγαλύτερους. Καλά. Κάνεις, καλά τους τα λες. Όχι, μωρέ, εντάξει. Μετά το περιστατικό αυτό που έγινε στο Skype που πήγες, ο κόσμος που σε συναντάει, σου λέει μερικά πράγματα γι' αυτό. Α, δηλαδή, όχι, δεν έχει όχι, δεν το σχολιάζουν καθόλου, Οι γυναίκες... Οι ποιες? Οι γυναίκες. Δηλαδή? Οι σχέσεις με τις γυναίκες, ποια είναι η σχέση με τις γυναίκες. Στην πέφτουν. Όχι, με την καλή έννοια το λέω. Α, ναι. Γιατί σου είπα... Καλή για το κινητό και τη χορεύτρια. Η σχέση μου οπότε με τις γυναίκες είναι καγρά. Ξέρω εγώ. Τι είχα μη σου πω, άκου εκεί είναι περιέργεια. Καλά είναι, ναι. Εντάξει. Ναι, μια χαρά είμαστε με τις γυναίκες. Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου μετά από 4-5 χρόνια. Ζαχαρό, διαβήτη. Σίγουρα. Μπουκάλα οξυγόνου. Δεν ξέρω, θα ήθελα να είμαι κάπου και να δουλεύω παρασκηνιακά σε projects, ας πούμε. Να μην υπάρχουν πουθενά για κανέναν. Κάποια εταιρεία παραγωγής. Ναι, ναι, ναι. Να φτιάχνετε έτσι comedies ή κι άλλες παραγωγές. Όπως εικοσαντηρικά project, ίσως στο θέατρο. Μια ταινία κάποια στιγμή στον κινηματογράφο. Μια ταινία, κοίταξε να δεις. Εννοείται ότι θα κάνω και εγώ μια ταινία στην Ελλάδα.
Για κινηματογράφο όμως. Κινηματογράφο. Ή στην προοπτική ή στον τέτοιο. Πού το έβγαλε τώρα ο Οικονομίδης. Τέλος πάντων. Και θα βγάλω και εγώ δύο ή πέντε ταινίες. Ωραία. Ας πάμε στην πρώτη. Περιμένετε. Ας πάμε στην πρώτη. Ναι. Εγώ σου λέω πάντως ότι διατίθεμαι να συμμετέχω στην πρώτη σου ταινία που θα κάνεις στον κινηματογράφο. Με τι μας. Όπως θες εσύ. Και θα το γεμίσω με γυναίκες, θα πάρω εσένα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Πολλά τα ερωτήματα από τον κόσμο. Να, το είσαι εδώ μπροστά. Ορίστε. Για πες. Να τα, όλα εδώ μπροστά σου. Δεν σου κρύβω τίποτα. Έχει χάρη που δεν βλέπω μέχρι εκεί. Έχω αστιγματισμό. Πώς δεν βλέπεις. Έχω αστιγματισμό, σου λέω. Δεν βλέπω. Ναι, τέλος πάντων, σε πιστεύω. να σε πάω λίγο στους άλλους YouTubers. Υπάρχουν κι άλλοι. Ναι, βέβαια υπάρχουν. Τα λέτε με αυτούς καθόλου. Όχι. Γιατί, αφού κάνετε πάνω κάτω την ίδια δουλειά. Δουλειά σε εισαγωγικά. Δεν με αγαπάνε. Δεν σε αγαπάνε. Όχι. Είμαστε κάτι σαν το φανάρι. Ναι. Και τις εκκλησίες με δικό τους οικονομικό. Πώς το λένε, έτσι μου φαίνεται. Για πες μου μερικούς. Εγώ δεν ξέρω, αλλά μου το είπαν οι συνεργάτες μου εδώ. Οι άνθρωποι που βλέπουν στο control ότι υπάρχουν κι άλλοι. Έχουμε κάποια ονόματα από αυτούς. Εντάξει, υπάρχει το Comedy Lab και η του Comedy Lab. Ναι. Και κανείς άλλος. Άρα δύο-τρεις είστε. Δύο-τρεις. Εννοώ που κάνετε views, έτσι, πάνω από 100.000 και λοιπά, για τέτοια κατάσταση. Τρεις-τέσσερις, πέντε, τόσοι είναι. Με αυτούς δεν έχει τύχει ποτέ να συναντηθείτε από κοντά, να μιλήσετε. Με μερικούς έχω συναντηθεί, αλλά δεν έχει προκύψει ποτέ συνεργασία, γιατί δεν τα βρίσκουμε. Αυτό. Δεν τα βρίσκουμε. Ναι. Τους έπεσα λίγο όμορφος, πιο πολύ όμορφος όπως το πρέπει και λέει δεν γίνεται. Λοιπόν, επόμενο βίντεο που περιμένουμε από σένα, για να τελειώσω με αυτό. Επόμενο βίντεο από μένα, θέλετε να μου πείτε εσείς γιατί δεν έχω βίντεο. Επόμενο βίντεο, να περιμένετε εμένα με τη Φουρέιρα. Εσένα με τη Φουρέιρα. Και δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Που ήσουν εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Για αυτή την όμορφη και ζήτηση. Συγγνώμη για την αντιδραστικότητά μου. Ποια αντιδραστικότητα. Έτσι, μ' αρέσει. Τώρα μ' αρέσει. Τώρα θα παίξει την ταινία. Κυρίες και κύριοι, Αλέξανδρος Κοντοπίδης, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Η συνέντευξη αυτή θα κοπεί φυσικά και θα δημοσιευθεί στο Zoogla.gr. Καλό σας απόγευμα, τα λέμε την επόμενη Κυριακή.